Πέντε χρόνια μετά το Μαύρη Μαρμαρά, Τούρκοι και Ισραηλινοί αξιωματούχοι κατέληξαν σε προκαταρκτική συμφωνία για την αποκατάσταση των διμερών σχέσεων. Βάσει αυτής, το Ισραήλ θα δημιουργήσει ταμείο αποζημιώσεων για το θάνατο 10 Τούρκων ακτιβιστών που επέβαιναν στο πλοίο. Η Τουρκία παράλληλα θα αποσύρει όλες τις διεκδικήσεις της κατά του Ισραήλ. Άγκυρα και Τελαβίβ είχαν βρεθεί στα πρόθυρα πολέμου μετά την Ισραηλινή επιχείρηση που κόστισε τη ζωή σε 10 Τούρκους υπηκόους που επέβαιναν στην ναυαρχίδα του στο Λίσκου που μετέφερε ανθρωπιστικό υλικό στη λωρίδα της Γάζας, το πλοίο Μαύρη Μαρμαρά. Χρειάστηκε να περάσουν 3 χρόνια για να ακουστεί η επίσημη συγγνώμη διαστόματος Μπέντζαμιν Νετανιάχου και να υπάρξει συμφωνία για την αποζημίωση των οικογενειών των ακτιβιστών. Ωστόσο, οι διμερείς σχέσεις δεν αποκαταστάθηκαν πλήρως.